μεταξύ του ΑΣ Γεννητσά και της ομάδος της Βέρειας, με τον Ζούρκο για την ομάδα της Βέρειας εκτελεί το πλάγιο, να ψάχνει να βρει τον συμπέκτη τον Τσικόπουλο που γυρίζει. Επιμένει προς ο Γεννητσόνου, μέσα στην περιοχή το σουτ που γίνεται από τον παίκτη της ομάδος της Βέρειας, από τον Ζούρκο. Πολλοί παίκτες στα καρέτσια εστίας του Κοντογουλίδη. Ζούρκος εκτελεί. Δοκάρι! Ποιμένουν οι παίκτες των Γεννητσών και πλάγιο. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, στο κόρνερ του Ζούρκου, σταματάει στο δοκάρι. Στο κάτω δεκάρι της θέσης της Βέρειας. Στο κάτω δεκάρι της θέσης της Βέρειας. Να λοιπόν που τα Γεννητσά απειλούν την πρωτοπόρο Βέρεια με το κόρνερ που εκτέλεσε ο Ζούρκος. Επιμένουμε πίσω Γεννητσών. Μπαίνουμε στην περιοχή ο Παπαλής. Κεφαλιά! Καλή κεφαλιά Θεοδωρίδη. Όμως είναι άστοχη από πολύ κοντά. Είναι κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα των Γεννητσών. Η Ορδανίδη που επιμένει και πάλι και απομακρύνει την μπάλα. Σε θέση offside είναι η παίκτη της Βέρειας. Σε θέση offside είναι. Τη φιλοξενούμενη ομάδα, το πλάγιο νάου για την ομάδα της Βέρειας, θα εκτελεστεί. Διεκδικούν την μπάλα και που θα φτάσει είναι ο Παντεκίδης. Θα τη χάσει προσωρινά. Δυνατό σουτ από τον Κανούλα. Κανούλα. Σε καλή θέση ο Γιώτας. Χάσει από τον Κανούλα εκεί που πάει ο Ζούρκος. Ζούρκος θα βγει πολύ ωραία από τα δεξιά. Μια μπαλιά πολύ ωραία. Όμως θα έρθει ο Ιορδανίδης και θα βγάλει την μπάλα βεβαιασμένα μένα, αλλά πλάγιο να κόρνερ. Μάλλον, out είναι. Το πλάγιο να out από τα δεξιά. Πρώτη κεφαλιά. Θα αποκρουστεί προς το παρόν. Βγαίνει η μπάλα έξω από την περιοχή. Κάτοχος της μπάλας. Λεφίδης. Λεφίδης βγει πολύ δυνατά από τα... Από τα αριστερά θα βγάλει μια σέντρα δυνατή, άστοχη. Ο Ζούρκος ο οποίος έχει καλό πόδι. Να δούμε αν θα επιχειρήσει στο 21ο λεπτό. Σέντρα θα βγάλει ο Ζούρκος. Θα βγει ο τερματοφύλακας, θα χτυπήσει εκεί με συμπαίκτη του. Να λοιπόν που η ομάδα των Γεννητσών προσπαθεί να βγει. Ο Ζούρκος μια πρώτη κεφαλιά. Εκεί που πάει η μπάλα δεν είναι κανένας. Θα βγει ο Κιτατσέλη, δεν θα μπορέσει. Μπέρδεμα μεταξύ του τερματοφύλακα, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει λίγο. Η ΠΑΕ Βέρειας αναγκάστηκαν να πήραν νέα ομάδα, την Ελπίδα Σκουτάρεως. Την μετονομάσαν σε Βέρεια και οδηγούν τη νέα αυτή ομάδα στην τρίτη εθνική κατηγορία με βλέψεις για κάτι καλύτερο. Το σουτ! Πολύ ωραίο σουτ από τον Πέλκα. Θα αποκρούσει εντυπωσιακά ο Κοντογουλίδης. Καλή φάση μετά από πολύ καιρό για την ομάδα των Γεννητσών. Καλή φάση στο 40. Το 0-0 εδώ στα Γεννητσά. 0-0 το παιχνίδι που παρακολουθείται μεταξύ της ομάδας του ΑΣ και της Βέρειας. ΑΣ Γεννητσά Βέρεια. Η αντεπίδευση με τον Θοδωρίδη. Και φάουλ επιθετικό δεν είναι. Φάουλ επιθετικό. Το τζαρτζάρισμα τώρα, λίγο τραβηγμένο φάουλ που κάνει σύμφωνα με το διαιτή ο Θοδωρίδης πάνω στον Μαραγκό. Ο Παντελίδη, οι παίκτες των Γεννητσών έχουν 4, αφήνει με τη σειρά του τον Χιντασέλη. Χιντασέλη με την παλά, Χιντασέλη. Παντεκίδης προωθείται, Χιντασέλη θα κοπεί. Επιμένει ο Πέλκας, αφήνει για τον Παντελίδη το σουτ. Η μπάλα περνάει και το σφύριγμα από το διαιτή της αναμέτρησης για χέρι για Γεννητσά από τους φυριστές. Στην αρχική δεκάδα της ομάδος του ΑΣ. Είναι ο Ζούρκος ο οποίος κερδίζει. Βγάζει μια ωραία σέντρα για τον Θεοδωρίδη. Έχει μπροστά χώρο ο Θεοδωρίδης. Μπαίνει το σούτ του Θεοδωρίδη. Θα αποκρούσει ο Κοντογουλίδης. Νέα καλή προσπάθεια των παιχτών των Γεννητσών στο σημερινό παιχνίδι. Είναι στο 6ο λεπτό της επανάληψης, το 51 το σούτ του Θεοδωρίδη. Στη μάχη από τον τεχνικό τον κύριο Θεοδωσιάδη της ομάδος της Βέρειας. Ο Παπαλής εκτελεί, δίνει για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης προσπαθεί να περάσει, θα κοπεί και κερδίζει την μπάλα υπέρ Γεννητσών με τον Μουρίκη. Μουρίκη μέσα στην περιοχή! Προτιμάει να κάνει το σου παρά να κάνει την πάσα. Ζητάει την μπάλα ο Θοδωρίδης.
Δεν διαφωνώ σε αυτά που περιγράφεις και αυτά που λες. Πραγματικά η Βέρα είναι αγνώριστη. Είναι το χειρότερο παιχνίδι, πιστεύω, που έχει κάνει φέτος στο πρωτάθλημα. Επαναλαμβάνω, ίσως να είναι η πιο επικίνδυνη φάση που έχει θα δημιουργήσει η Βέρα. Να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Κεφαλιά, η πρώτη επικίνδυνη φάση για τη Βέρα στο 81ο λεπτό του αγώνα. Την καταγράφουμε. Ο Μωρατίδης μετά από σέντρα του Χατζάρα. Ο Μωρατίδης λοιπόν κάνει. Βάζει το στη ρίχτα στο στόμα και λήξει για το παιχνίδι. Μία εμφάνιση για τις δύο ομάδες για την αποφώνηση. Μία εμφάνιση για την ομάδα των Γιάννητσών που ήταν πάρα πολύ καλή. Παλικαρίσια δυνατή. Δημιούργησε τέσσερις ευκαιρίες. Στο 11, στο 38, στο 51 και στο 62. Σε αντίθεση με τη Βέρεια που δημιούργησε μόνο μία προϋπόθεση με τον Μωρατίδη.